Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 14 Απριλίου. Ας δούμε μαζί τους κυριότερους τίτλους του δελτίου μας. Επιλεκτικές συμμετοχές σε εκθέσεις του εξωτερικού. Έμφαση στην προβολή στην εσωτερική αγορά και στην Τουρκία ήταν οι βασικές κατευθύνσεις της εισήγησης του Κώστα Μούνδρου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Δεν ξέρω αν θέλετε να ένα-ένα αυτά να τα κουβεντιάζουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό ή να μονολογήσω λέγοντας όλα αυτά. Ένα-ένα νομίζετε ότι είναι καλύτερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Η δική μου εκτίμηση σε σχέση με την πρώτη πρόταση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα σε σχέση με τις εκθέσεις του εξωτερικού. Ο μαθητής Παντελής Χαρίτος Φραγκάκης της τρίτης τάξης του τρίτου ενιαίου λυκείου διακρίθηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό φυσικής και θα είναι μέλος της πενταμελούς αντιπροσωπείας της χώρας μας που θα συμμετάσχει στη 42η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής που θα γίνει στην Ταϊλάνδη. Σας ευχαριστώ πολύ αρχικά. Σίγουρα ο καθένας που συμμετέχει σε ένα τέτοιο διαγωνισμό έχει το όνειρο να πετύχει, να είναι στους διακριθέντες. Απλά είναι τέτοιος ο βαθμός δυσκολίας σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού της φυσικής, όπου το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο. Και εγώ όταν βγήκα από το χώρο που γινόταν ο διαγωνισμός, πίστευα ότι εντάξει, άξιζε η προσπάθεια, αλλά δεν έχω πάει τόσο καλά. Και τελικά προχθές ήρθε το θετικό αποτέλεσμα. Νέα οικονομικά αδιέξοδα για το ΔΥΠΕΘΕ. Κανένα θέμα παύσης της συνεργασίας καλλιτεχνικού διευθυντή και διοίκησης. Αποδεικτικά και τιμολόγια για ένα ποσό που δεν είχες λάβει την περίοδο που έπρεπε να το λάβεις. Πώς παρήγαγες αφού δεν το έχεις το ποσό. Τώρα που σου δίνεται, σου λέει δώσ' μου τα τιμολόγια για το ίδιο ποσό που δεν είχες πάρει. Είναι τόσο απλό. Είναι παράνοια. Τη ζουν κι άλλα ΔΥΠΕΘΕ, υποφέρουν και γι' αυτό συζητείται στην ημερίδα, συζητήθηκε η αναπροσαρμογή, ίσως και η επιστροφή στο παλιό καθεστώς. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό περιμένουμε εξού και ανανεώσεις μέχρι το Υπουργείο να αποφασίσει ποιο καθεστώς θα επιλέξει. Γιατί τα ΔΥΠΕΘΕ υποφέρουν. Υπήρχε ΔΥΠΕΘΕ η Ρόδος, έκλεισε γιατί είχε 22 υπαλλήλους. Απίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Επειδή δεν πληρώνονταν κιόλας. Λοιπόν, αυτά να μην φτάσουμε προς Θεού εκεί. Διαμαρτυρία του Συλλόγου Φίλων της Βιβλιοθήκης για την κατάσχεση εκ μέρους του ΙΚΑ περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου και μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου για οφειλές της Βιβλιοθήκης στο ΙΚΑ. Το ένα χέρι του κράτους δεν ξέρει τι πει το άλλο. Από τη μια χρωστάει και από την άλλη βγαίνει προφασιζόμενος χρέη τα οποία δεν υπάρχουν και τα ζητάει και από άτομα τα οποία αντικειμενικά δεν έχουν καμία σχέση. Το Εφορευτικό Συμβούλιο λειτουργεί τελείως, είναι αμυστή, βοηθάει τη βιβλιοθήκη τόσα χρόνια,